Το θέατρο της Κυριακής. <Συσίλυνα> Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Του Αλεσάνδρου Κασόνα. Παίζουν με τη σειρά που θα τους ακούσετε η καλλιτέχνη. Μαριέτα Ριάλδη, Ελένη. Ελένη Μαυρομάτη, Δακτυλογράφο. Βίκτορ Παγουλάτο, Νορβηγό Πάστορ. Λουκιανό Ροζάν, Ταχυδακτηλουργό. Κλεό Κουλούδη, Μάρθα Ισαβέλα. Νίκο Τζόγια, Μαυρίκιο. Κώστα Καζάκο, Κύριο Μπαλμπόα. Στέλιο Λιονάκη, Ζητιάνο. Θεόδωρο Κατσαδράμη, Κυνηγό. Μαρία Αλκέου, Γιαγιά. Ούλα Αγαγιώτου Γενοβέφα Αλίκη Γκούμα Αμαλία Φιλίτσα Γιώργος Τζόρτζης Ο Άλλος Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου είναι της Ιουλίας Ιατρίδη. Η μουσική επιμέλεια της Υφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλή. Ρύθμιση ήχου Στέφανο Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού την τακτοποίησα μόνη μου. Και η και λειτουργεί με μαθηματική νακρύβη. Μήπω έχει κανένα λάθο το σημείωμα που σα έδωσαν. Αδύνατον, είναι γραμμένο με το ίδιο το χέρι του αρχηγού. Ορίστε, 4Β43. Δεν μπορεί να κάνει λάθο. Κι όμω εσεί κιόλα κάνατε δύο. Εγώ? Δύο λάθη εγώ? Πρώτον, να μην λέτε ποτέ εδώ μέσα τη λέξη αρχηγό γιατί μοιάζει με άλλο πράγμα. Να λέτε απλώ ο διευθυντή. Δεύτερον, Πώ θέλετε να βρείτε ένα κορίτσι 17 χρονών σε καρτέλα μπλε, αφού στην ανηλικιωθούν τι έχουμε σε καρτέλε άσπρε. Πώ λοιπόν τη γυρεύετε στι μπλε. Αχ, πάντα θα μου διαφεύγει αυτή η λεπτομέρεια του χρώματο. Πρέπει εν τούτη να έχετε υπόψη σα ότι η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να φέρει καταστροφή εδώ μέσα. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να σα διαφεύγει. Ε, πάρτε λοιπόν την καρτοθήκη των ανηλίκων και δώστε μου την καρτέλα. Ε, ε, αυτή είναι. Ε, εντάξει. Ερνεστίνα Πινέδα, πατρό αγνώστου, μητρό υπέρτοδέων γνωστή. Και τώρα πηγαίνετε. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μια μονάχα. Όχι. Εδώ πρέπει να συνηθίσετε να υπακούτε χωρί να ρωτάτε. Θα είναι καλύτερα για όλου μα. Μάλιστα. Μια στιγμή. Αν έρθει κάποιο κορίτσι με θλιμμένα μάτια, με μπερέ και που θα βαστάει μπλε καρτέλα, να περάσει αμέσω. Το κορίτσι τη ανθρωπέσμη με τα τριαντάφυλλα. Πώ το ξέρετε. Δεν φταίω εγώ. Το άκουσα χωρί να το θέλω όταν σα το έλεγε ο αρχηγό. Ο διευθυντή δεσπινή. Ο διευθυντή. Μάλιστα. Μάλιστα ο διευθυντή. Α, αυτό πια παράγεινε. Διαμαρτύρομαι. Όπω κάθε διαμαρτυρόμενο πάστορ, διαμαρτύρομαι εντόνω. Πάλι. Με καλέσατε εδώ σαν ειδικό γλωσσομαθή. Μ. Εννέα γλώσσε ζώσε και ναι. τέσσερι νεκρέ. Σαράντα χρόνια μελέτη. Πέντε πανεπιστημιακά διπλώματα. Και όλα τούτα γιατί παρακαλώ. Ω πότε λοιπόν θα με απασχολείτε σε κατώτερε εργασίε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Πάντω δεν νομίζω να αποκαλείται κατώτερη εργασία ένα τέτοιο πρόβλημα θρησκευτική συνειδήσεω και επιπλέον σε μια σκοτζέζα κυρία. Ω, γεροντοκόρη και τούτη. Τέσσερι, μάλιστα τέσσερι γεροντοκόρε ω τώρα και η εβδομάδα δεν έκλεισε. Ισυχάστε, σεβασμιότατε. Γιατί με λέτε σεβασμιότατο, είναι εδώ κανένα. Όχι, ησυχάστε. Πάλι καλά. Μπορώ λοιπόν να αρχίσω να ξεμασκαρεύομαι. Α το καλό και τούτη, φαβορίτα. Mm, να και οι άλλοι. Και να ράξετε ρούχα αμέσω. Σήμερα έχετε πολύ λεπτή αποστολή. Ναι, ναι, ξέρω. Νορβηγικό πλοίο εν ώψη. Πάλι εγώ πρέπει να πάω στο λιμάνι. Δεν έχουμε μάλλον που να ξέρει τη γλώσσα. Για σκεφτείτε τι συγκίνηση θα δοκιμάσουν τα παλικάρια αυτά όταν θα ακούσουν σε τόσο μακρινό τόπο το παλιό τραγούδι τη πατρίδα του. Ναι, αλλά δεν θα μου πείτε πω για αυτή τη δουλειά ήταν αναγκαία πέντε πανεπιστημιακά διπλώματα. Εδώ, κύριε, κανένα δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγει σύμφωνα με τι προτιμήσει του. Ή υπακούει τυφλά ή εγκαταλείπει τον αγώνα. Αχ, τέλο πάντων, α είναι. Όλα για το σκοπό. Ακριβώ. Όλα για το σκοπό. Τι περιμένετε λοιπόν, Ακουμπήστε εκεί πίσω από την κουρτίνα τη βίβλο σα και τα γυαλιά σα. Μάλιστα. Θα χρειαστούν για άλλη ευκαιρία και φορέστε γρήγορα την αυτική φανέλα και τι μπότε σα. Μα αμέσω. Τι ώρα έρχεται αυτό το καταραμένο πλοίο. Γιατί καταραμένο. Θέλω να πω το ευλογημένο. Γιατί ευλογημένο. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Χαμογελάστε. Ένα καλό χαμόγελο είναι κιόλα το 50% τη δουλειά μα. Πάει καλά, έτσι. 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 Έμπρω. Μην χασομεράτε. Μακηγιαριστείτε. Βάλτε την κόκκινη γενιάδα, το σκούφο του ναυτικού. Ναι. Εκεί κρέμονται όλα, τα τακτοποίησα σήμερα. Το ξέρω, το ξέρω που κρέμονται όλα τούτα τα μασκαράτικα. Και δεν μου λέτε, τι ώρα ακριβώ θα πρέπει να κλάψουν αυτά τα παλικάράκια okay. τη Νορβηγία με τα τραγούδια τη πατρίδα του που θα ακούσουν. Στι 11. Έχετε 20 mm. λεπτά καιρό. Στι 11. Γεια σα, συνάδελφοι! Γεια! Γεια! Δεν μου λέτε κυρία προϊσταμένη. Αυτά τα μπαλόνια με τα κουδουνάκια είναι απαραίτητο να τα σέρνω μαζί μου. Άλλο διαμαρτυρόμενο. λέω δηλαδή πω σε τούτα τα μπαλονάκια δεν ταιριάζουν σε μιαν οργάνωση άξια για έναν ταχυδεκλουργό τη περιοπή μου. Ακούστε με κι εσεί, κύριε. Μάλιστα. Θα το ξαναπώ για τελευταία φορά. Όποιο δεν είναι αποφασισμένο να υπηρετήσει με ψυχή και σώμα το σκοπό, καλύτερα να φύγει. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Το μόνο που θα του ζητήσουμε πριν φύγει είναι να δώσει τον ίδιο όρκο που έδωσε όταν έμπαινε εδώ μέσα. Απόλυτη μυστικότητα. Μη τελέξει. Επιθυμείτε τίποτα άλλο. Τίποτα. Και εσεί. Α, τίποτα κι εγώ. Σαν τι να επιθυμήσω. Ευχαριστώ. Ναι. Και τώρα πηγαίνω. Πρέπει να μιλήσω με τον Διευθυντή. Ορίστε. Χίλια κόλπα. Τα πάντα μπορώ να κάνω. Ιδού η πεμπτουσία τη ταχύδα χειρουργία βγάζω μπανάνα από τη τσέπη μου και γίνεται φλάουτο καλά τα καταφέρνετε και δεν μου λέτε η σβούρα σα που είναι η σβούρα σας Λούι σβούρα <χεχε>, βοηθήστε με να βάλω και εγώ το ταμπάρο μου Μάλιστα, Α, ευχαριστώ. ευχαριστώ ωστόσο με όλα τούτα κάθε μέρα πάμε και χειρότερα αν δεν ήταν κι αυτό γιατί κατά βάθο είμαστε ιδεαλιστέ, είχατε τουλάχιστον δουλειά σήμερα. Τι δουλειά, αστεία πράγματα. Γέροι, παιδιά, υπηρέτριε, λαϊκή απογευματινή. Εσεί πώ τα πήγατε. Αχ, εγώ. Εγώ, κύριε, ήμουν γεννημένο για καθηγητή. Αχ, τα πανεπιστήμια. Σορβόνη, Οξφόρδη, Μπολόνια. Μήπω εγώ δεν ήμουν για το τσίρκο. Αμβούργο, Βαρκελόνη, Μασαλία. Σαράντα με... χρόνια καθισμένο στην καρέκλα να διαβάζω. Σαράντα χώρε πέρασα. Ορθώ μπροστά στο κοινό να με χειροκροτεί. Και τώρα. Που καταντήσαμε. Μια μπανάνα. Όχι, ευχαριστώ. Ξέρω βέβαια πω έχουμε μεγάλη κοινωνική ευθύνη, δεν λέω. Όμω τι να σα πω, αυτά τα ονόματα κατασκόπων που μα έχουν δώσει είναι σωστά. Στο πράγμα, σα παρακαλώ. Ένα άνθρωπο σαν και εμένα να ονομάζεται Φι 48. Αν εγώ, εγώ είμαι ο Χ 32. Κι όμω, τι να κάνω, το καταπίνω. Και δεν αγωνιάτε τι θα απογίνετε αν πεθάνετε με αυτό το γράμμα και με αυτό το νούμερο. Να σα πω, δεν πολύ σκοτίζομαι για τι μεταφυσικέ έγνοιε. Το αληθινό μου όνομα είναι Γιάννη. Λίγο πράγμα, ε. Όμω ανθρώπινο, κύριε, ανθρώπινο. Χιλιάδε Γιάννηδε έγραψαν βιβλία. Εκατομμύρια γυναίκε είπαν σε κάποια γωνιά του κόσμου, Γιάννη αγαπώ. Ναι, ναι. Ενώ ποιο αγάπησε ποτέ τον ΦΙΣ 48. Ναι, δηλαδή... Γιάννη είναι ο άνθρωπο, η αιωνιότητα, το σίδερο, ο δρίστο, ταρένιο ψωμί. Το ΦΙΣ 48 είναι τον Άιλον. Α, εμένα να σα πω την αλήθεια. Μ' αρέσει τον Άιλον. Είναι πολύ βολικό αλλά και το μέλλον, κύριε. Τσιγάρο. Όχι, ευχαριστώ. Πρέπει να συνηθίζω ετού την τρισκατάρα την πίπα. Βλέπετε, πρέπει να συγκινηθούν τα παλικάρια τη Νορβηγία να πάρει ευχή. Τίποτα. Τίποτα δεν είμαστε, φίλε μου. Εσύ καθηγητή δίχω έδρα. Εγώ ταχυδακτηνουργό δίχω κοινό. Μπορούμε να μιλάμε με το ΣΥ. Κάποιο έρχεται. Κρύψτε τη σβούρα γρήγορα και όλα τα άλλα. Μάλιστα. Περάστε, στη Δεσπινή. Μεγάλη μα χαρά που πήρα την απόφαση να έρθετε να μα δείτε. Κύριε, έχετε την καλοσύνη να μα αφήσετε μόνε. Μάλιστα. 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 Καθίστε παρακαλώ. Εσείς με καλέσατε. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τέτοιε πρωτοβουλίε. Εκτελώ μόνο διαταγέ. Είμαι όμω σίγουρη ότι ο κύριο Διευθυντή θα χαρεί πολύ όταν το μάθει. Μια στιγμή να τον ειδοποιήσω. Εμπρό, κύριε Διευθυντά. Ναι, Έχω ένα σπουδαίο νέο για εσά. Αν θέλετε να μου ανακοινώσετε κάτι πραγματικά σπουδαίο, πέστε μου πω τα θλιμμένα μάτια που περιμέναμε ήρθαν. Ακριβώ. Εδώ είναι. Χαιρετίστε τη δεσπινίδα από μέρου μου και πέστε τη, ότι μόλι τελειώσει από εδώ θα έχω τη μεγάλη χαρά να τη φανώ κρίσιμο. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Ακούσατε δεσπινήσει, Σαββέλα. Αλήθεια. Δεν ξέρω πώ να σα ευχαριστήσω. Όμω θα ήθελα να μάθω ποιο με κάλεσε και γιατί με φέρατε εδώ πέρα. Ο κύριο Διευθυντή θα σα εξηγήσει. Δεν θα καθίσετε. Φαίνεστε λίγο ταραγμένοι. Πολύ θέλετε να πείτε. Τα έχω χαμένα. Ένα τέτοιο παράξενο ραντεβού και σε μια ώρα τη ζωή μου τόσο. τόσο. Ελάτε. Ελάτε δε σπινή, Σας Σα βεβαιώνω πω βρίσκεστε με φίλου. ίσω ακόμα και συναδέλφου. Θέλετε να πιείτε κάτι. Τίποτα, ευχαριστώ. Κάποιο κύριο θέλει να μιλήσει με τη διεύθυνση. Να περιμένει. Μα είναι συστημένο από τον Δόκτωρα Άριελ. Από τον Δόκτωρα Άριελ. Από τον ίδιο τον Δόκτωρα. Πέσε του λοιπόν να περάσει αμέσω. Εμπρό, εμπρό. Περάστε, κύριε. Χαίρομαι πολύ. Είστε φίλο με τον Δόκτωρ Άριελ. Ναι, έχω αυτή την τιμή. Τότε λοιπόν φαντάζομαι ότι ο Δόκτωρ Άριελ θα σα έχει πληροφορήσει κιόλα για. Ναι. Όχι, δεν. Δεν με έχει πληροφορήσει για τίποτα. Μόνο μου έδωσε τη διευθυνσή σα και μου είπε ότι εδώ θα τα μάθαινα όλα. Αν βέβαια μπορούσατε να κάνετε κάτι για μένα. Α ελπίσουμε πω ναι. Αμαλία, πάρτε τα στοιχεία του κυρίου και σε καρτέλα άσπρη των ενηλίκων φυσικά. Μάλιστα, μάλιστα. <laughs> δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να σε συστήσω στη δεσπινίδα. Ή μήπω προτιμάτε να μην αναφερθούν τα όνοματά σα. Πάντω, αφού συναντηθήκατε εδώ κι εσεί, κύριε, και εσεί, δεσπινή, μπορείτε κιόλα να λογαριάσετε φίλοι. Μεγάλη μου τιμή, δεσπινή. Ευχαριστώ, κύριε. Ε, καθίστε, κύριε. Εδώ, Αμαλία, τα στοιχεία του κυρίου, είπαμε. Μια στιγμή, συναδέλφισα. Θα αρκέσει το τραγούδι μονάχο ή να πάρω και το ακορντεόν μαζί. Δεν μου φαίνεται κατάλληλη στιγμή για να ζητάτε οδηγίε. Φίλο μα, βλέπετε κι αυτό. Ε, με συγχωρείτε, πρέπει να πάω έξω μια στιγμή. Ανόητοι, ανόητοι άνθρωποι, σε μια στιγμή είναι ικανοί να τα χαλάσουν όλα. Είπατε Μπαλμπόα το όνομά σα. Μάλιστα. Φερδινάνδο Μπαλμπόα. Κατοικία. Κατοικία. Μια στιγμή, κύριε Μπαλμπόα. Εμπρό. Μάλιστα, εγώ η ίδια. Πώ. Δεν μπορεί. Αυτή η υπόθεση τη απαγωγή των παιδιών έμεινε οριστικά στο αρχείο. Συμπέρασμα αρνητικό. Αυτό είναι άλλο. Μια στιγμή. Ε, ναι, νομίζω πω έχω εδώ τα στοιχεία. Ένα λεπτό. Καπνιστή ο οποίο. καπνιστή ο οποίου, καπνιστή ο οποίο. Αφήστε το, θα μιλήσω εγώ. Αν όχι. Εμπρό. Α, εσύ είστε. Χαίρομαι εξαιρετικά. Ε, λυπάμαι, αλλά τώρα δεν γίνεται. Όχι, αδύνατο. Όχι, αργότερα. Ε, θα σα πάρω εγώ. Όχι, όχι, μην επιμένετε. Είναι σα λέω αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έλατε δεσπινεί, τελειώσατε με την καρτέλα του κυρίου. Ε, μια στιγμή την κατοικία του. Δεν πειράζει, είστε το συμπληρώνετε. Ελάτε τώρα μαζί μου, έχουμε άλλη επίγουσα εργασία. Μάλιστα. Ε, και τώρα που μείναμε μόνοι, για πείτε μου δεσποινής, μήπως ξέρετε εσείς πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εγώ, ιδέα δεν έχω. Μήπως εσείς. Ούτε εγώ. Παράξενο, ε. Κανένας από τους δυο μας δεν ξέρει πού βρισκόμαστε, κι όμως εδώ βρισκόμαστε και οι δύο. Μήπως κάναμε λάθος στη διεύθυνση. Ας το εξετάσουμε. Τι έχετε εσείς. Μια στιγμή να το βρω. Α, εδώ. Λοιπόν, γράφει «Λεωφόρος των Αρωμάτων 2448». Ακριβώς. Κι εγώ το ίδιο έχω. «Αρωμάτων 2448». Και είναι σίγουρο πως σε όλη την πόλη δεν υπάρχει παρά μία «Λεωφόρος των Αρωμάτων». Και είναι βέβαιο ότι σε όλη τη «Λεωφόρο των Αρωμάτων» δεν μπορεί να υπάρχει παρά ένας αριθμός «2448». Ε, λοιπόν, καλά ήρθαμε. Όμως, πού ήρθαμε. Τι σημαίνει τούτο το γραφείο που συνάμα μοιάζει με εργαστήριο. Τι να είναι άραγε πίσω από αυτή την κουρτίνα. Αυτό ακριβώ αναρωτιέμαι κι εγώ από την ώρα που μπήκα εδώ μέσα. Και αυτό ο καπνιστή του οποίου, αμοιεπαγωγή των παιδιών που έλεγε η δεσπινή στο τηλέφωνο. Μην μου πείτε πω όλα αυτά είναι φυσικά. Δεν είδατε πω την πήρε η γραμματεύση και βγήκαν έξω. Φαινόταν συγχυσμένη. Δεν ήθελε να ακούσουμε ή να αντιληφθούμε. Αυτό, να αντιληφθούμε. Μα τι. Και ο ψαρά. Αυτό ο Νορβηγό ψαρά με το ακορ τι ο Νορβηγός ψαράς. Αυτός που είδα το ψαράς δεν ήταν ούτε Νορβηγός ούτε ψαράς. Ήταν πάστορας. Μάλιστα, πάστορας διαμαρτυρόμενος. Ω, oh, διάβολε, ποιος σας το είπε. Κανείς δεν μου το είπε. Τον είδα. Τον είδα σε ένα πάγκο του πάρκου. Ήταν πάστορα και συζητούσε με μια κοκκινομάλα εγγλέζα. Μα τότε δεν χωρεί αμφιβολία πέσαμε σε παγίδα. Σοπάστε, να oh. <χε>, Πρώτη μέρα εδώ, ε! Ναι, πρώτη μέρα. <χε>, Αν θέλετε μια καλή συμβουλή, δεν... Mm -hmm. Δεν βγάτε όσο είναι ακόμα καιρό, γιατί αλλιώ. Κοιτάξτε εμένα και πάρτε παράδειγμα. Σαράντα χρόνια σπουδέ αντί πινακίου φακή. Και τώρα να τραγουδήσω για αυτά τα μυξιάρικα. Για αυτά τα μυξιάρικα. <laughs> να τα κάνουν να κλάψουν. Φι 48. Φι 48, μάλιστα. Εγώ. Φι 48. Καταλάβατε τίποτα. Εγώ και βέβαια. Πρέπει να βγούμε το ταχύτερο από εδώ μέσα. <laughs> Μην δεν προλάβουμε, ελάτε! Όχι, όχι, όχι από εκείνη την πόρτα. Εκεί πήγαν αυτοί. Θέλετε δηλαδή να μπούμε ίσια στο στόμα του λύκου. Α προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λογικά όσο το κεφάλι μα βρίσκεται ακόμα πάνω στου ώμου μα. Εκ πρώτη όψεω, ό,τι βλέπουμε εδώ μέσα, μόνο στο θέατρο μπορεί να γίνει ή σε κινηματογραφικό στούντιο ή σε τσίρκο. Μακάρι να ήταν μονάχα αυτό. Κι όμω είναι προφανέ πω δεν βρισκόμαστε ούτε σε θέατρο, ούτε σε κινηματογραφικό στούντιο, ούτε σε τσίρκο. Προφανώ. Μήπω πέσαμε σε καμιά συμμορία. हμ? Τι συμμορία. Και τι να μα κάνουν εμά σε οποιαδήποτε συμμορία. Μια φτωχή γυναίκα μόνη και ένα γέρον. Δεν θα αξίζαμε τον κόπο. Τότε λοιπόν, πού διάβολο χαθήκαμε. Και καλά εγώ είμαι κάποτε αφηρημένο. Μπορεί να έκανα λάθο. Μα εσεί, είναι δυνατό να ήρθατε εδώ χωρί να ξέρετε που πηγαίνετε. Όταν με κάλεσαν ήμουνα τόσο απελπισμένη, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ. Και στην κόλαση να μου έλεγα να πάω την ώρα εκείνη θα πήγαινα. Ποιο σα εκάλεσε. Ούτε που το ξέρω. Ήταν ανώνυμο. Α, το φανταζόμουν. Με απειλέ, ε Το αντίθετο! Με την πιο ωραία υπόσχεση. Αχ, αχ, μου γνώση. Καταλαβαίνετε τώρα τον κίνδυνο, καλή μου κοπέλα. Ένα κορίτσι νέο, όμορφο, μόνο. Πώ δεν υποπτευθήκατε την παγίδα. Απαγωγή, λοιπόν. Θεέ μου. Δεν χωρεί άλλη εξήγηση. Όμω μη φοβάστε. Με όλα μου τα γεράματα δεν πάβω να είμαι υπότη. Α σκοπιάσουν τα καθάρματα. Θεέ μου, τι είναι πάλι αυτό. Γεια. Yeah. Mm, ε, κάτι γίνει και σήμερα. Καλή συγκομιδή. Τους ψήρισα μια χαρά τους λεγάμενους. <laughs> και τα ρούχα του, τα κουρέλια του ζητιάνου ψεύτικα κι αυτά. Τον βλέπετε δεσποινής, λοποδίτης, ληστής. Κοιτάξτε κολλιέδα, χτυλίδια, βραχιόλια, νομίσματα. Πόπο φρίκι. Και το μάτι του έτσι δεμένο σίγουρα δεν έχει τίποτε. Το κάνει για να μην τον γνωρίσω. Και τα ρούχα του, τα κουρέλια του ζητιάνου αυτά είναι ψεύτικα κι αυτά. Εμπρό! Εμπρό! Εδώ σίγμα σίγμα δύο. Αποστολή εξετελέστη χωρί οπιπλοκέ. Όχι, όχι, μείνετε ήσυχο. Κανένα δεν με παρακολούθησε, μάλιστα! Μπα! Α, μα εσείς είστε θαύμα! Θαύμα σα λέω! Είστε θαύμα κύριε, πολύ ωραία! Εξαιρετική εμφάνιση! Σίγουρα είστε ο στρατηγό με τι 7 πληγέ για αναμνήσει πολέμου. Στίχημα πάω! Πώ? Τι εννοείτε κύριε. Είσαστε. Κρίμα. Γεια, συναδέψα. Γεια σας. Το βλέπετε, λοιπόν. Πέσαμε σε ληστοσημωρία. Πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε από τούτη τη σφυκοθολιά. Ναι, αλλά από πού να βγούμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλες οι πόρτες θα φυλάγονται. Θα έχει κανένα παράθυρο. Να, πίσω από τούτη την κουρτίνα. Θεέ μου, κάποιον έχουν κρεμάσει. Όχι. Κουτσούνε είναι. Μα Μασκαράδικα. Ρούχα, ρούχα, μόνο ρούχα. Καλά το φαντάστηκα, συμμορία απαταιώνων. Να κλείσουμε καλύτερα την κουρτίνα. Έτσι. Και να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία. Μα για κουτούς τους νομίζετε. Θα έχουν κόψει όλα τα σύρματα. Να φωνάξουμε βοήθεια. Να, από εδώ, από το παράθυρο. Τρελαθήκατε, θα σα τσάκωναν αμέσω. <ΣΣ> Δεν το είπα! Τέλεια επιτυχία! Και μονάχο! Όλο μονάχο τα κατάφερα! Κρατήστε κύριε, μια στιγμή εδώ, εδώ κρατήστε τα σκυλιά. Μα κύριε. Εδώ, εδώ, από το λουλί, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Φίγκα κουλ, πάμε καλά, πάμε καλά. Λα, 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 Εμπρό! Εμπρό, εμπρό! Τζήμα ειδικού, Ναι, ναι, εγώ! Ο κυνηγό! Ο ίδιο! Ευτυχή! Πανευτυχή! Δεν φαίνεται στη φωνή μου! Σημειώστε γρήγορα, παρακαλώ! Για αύριο την αυγή, τρει ντουζίνε κουνέλια! Πώ? Όχι, αδερφέ, όχι! Τι να τα καλοψώχια! Ζωντανά! Ζωντανά και τροφαντά τα θέλω! Στάστα, στάστα! Μην κλίνεσαι, παρακαλώ! Θέλω και σκυλιά! Πολλά σκυλιά! Πολλά σκυλιά! Όσο πιο πολλά μπορεί! Όσο πιο πολλά μπορεί! Ναι, 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 περιμένω! Ευχαριστώ, κύριε, με υποχρεώσατε! Έλα ρομε, Τζουλιέτα, έλα Τζουλιέτα! Δεν μου λέτε, καινούργιοι είσαστε. Καινούργιοι. Δηλαδή, μοιημένοι ή υπό παρατήρηση. Έτσι και έτσι. Αχα, μάλιστα, κατάλαβα. Κατηχούμενοι. Κατηχούμενοι. Εχ, θάρρο συνάδελφοι, θάρρο. Η υπο ετσι και ετσι μαλιστα δύσκολη μονάχα, η αρχή ύστερα είναι θαύμα. Φρόνιμα ρομέ, έλα Τζουλιέτα, πάμε. <χω> <χω> Τίποτα, μήτε συμμορία, μήτε οργάνωση. Τι όμω, τι. Και τα δυο μαζί. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Αν τούτη την ώρα ανοίξει πόρτα και παρουσιαστεί ο ίδιο ο Ναπολέον Βοναπάρτη, μήτε κρύο, μήτε ζέστη. Ναπολέον Βοναπά. Αυτό είναι. Ποιο. Δεν ακούσατε αυτά που έλεγαν για εκείνο το ψυχιατρίο, όπου μια μέρα σηκώθηκαν όλοι οι τρελοί και έδεσαν του νοσοκόμου και πήραν τη θέση των γιατρών. Αμάν Θεέ μου. Πέσαμε σε τρελού. Σε λιμένου τρελού λέω. <ΣΣ> Τα σκυλιά! Τα πενήντα πεινασμένα σκυλιά! Βοήθεια! Βοήθεια! Έλεος! Τα, τα σκυλιά! Τα σκυλιά! Και, και το ρωτάτε, και εσείς που τα οργανώσατε όλα τούτα. Κάντε τόπο, κυρία. Αφήστε ελεύθερη την πόρτα να φεύγουμε καλύτερα. Μα δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε και παρακαταλαβαίνετε. Εξαπατήσατε την κοπέλα και τη φέρατε εδώ πέρα. Όμω δεν είναι μόνη και έχει το δικαίωμα να βγει από εδώ και θα βγει μαζί μου. Κάντε τόπο, λέω. Μα δεν ακούτε λοιπόν, Ελένη. Αφήστε ελεύθερη την πόρτα να φύγουν, αν θέλουν οι κύριοι. Κύριε Δευθυντά. Σίγουρα κάποια παρεξήγηση έγινε. Ο κύριο έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει εξηγήσει. <laughs> και το μόνο που βιάζομαι να ξεκαθαρίσω είναι πω τίποτα από ό,τι μπορέσατε να φανταστείτε ω τώρα δεν έχει την παραμικρή σχέση με την αλήθεια. Ούτε ανάμεσα σε ληστέ βρίσκεστε, ούτε σε απαταιώνε, αλλά ούτε και σε τρελού. Όσο για τη δεσπινίδα δεν την εξαπάτησε κανεί να έρθει εδώ. Αντίθετα, βρίσκεται κιόλα όλα στον τρόμο τη σωτηρία τη. Αν όμω, αγαπητοί δεσπινεί, μετανιώσατε και προτιμάτε να συνεχίσετε τη ζωή που κάνατε ω χτε, η πόρτα είναι ανοιχτή. Αποφασίσατε. Ελάτε, δεσπινεί μου. Πάμε καλύτερα να φεύγουμε από εδώ. Όχι. Τώρα πρέπει να μάθω. Και εσεί, κύριε, γιατί με ρωτήσατε αν προτιμώ να συνεχίσω τη ζωή που, που έκανα ω χθε, Ποιο λοιπόν είσαστε. Τι σημασία έχει ποιο είμαι. Δεν πρόκειται για τη δική μου ζωή, αλλά για τη δική σας. Τι ζητάτε από μένα? Ένα πράγμα, μονάχα. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε μπροστά σε άλλους. Αφήστε μας μόνοι σας, παρακαλώ, κύριε. Να σας αφήσω μόνοι σας εδώ πέρα? Μη φοβάστε. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ελένη, συνοδέψτε τον κύριο. Και όχι μυστικά μαζί του. Πέστε του παστρικά και εξάστερα την αλήθεια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Θα σας περιμένω, δεσποινής. Ευχαριστώ. Είσαστε ο πρώτος άντρα, ο μοναδικός που έκανε ένα βήμα για να μην περασπίσει. Σας ευχαριστώ. Τίποτα δεσποινείς. Χρέος μου. Ελάτε κύριε. Πάμε. Έστω. Πάμε. <laughs> Ήσυχή πια. Ήσυχή. Αλήθεια. Δεν φοβάστε. Όχι. Τώρα είναι κάτι... κάτι βαθύτερο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα μου πείτε. Αλλά νιώθω πως όλη μου η ζωή κρέμεται από τα λόγια σας. Ελάτε σας παρακαλώ. Μιλήστε. Πρώτα θα μου αποκριθείτε. Δεσποινείς Κιντάνα. Τι σα συνέβη χτε βράδυ. Όχι. Όχι αυτό. Με τι δικαίωμα με ρωτάτε. Είναι ανάγκη. Απαντήστε με. Όχι, αφήστε με. Μην με κάνετε να θυμάμαι. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Μην είσαστε παιδί. Κοιτάξτε με στα μάτια. Δεν είμαι ούτε αστυνομικό ούτε δικαστή. Μιλήστε χωρί φόβο. Τι σα συνέβη χτε βράδυ. Χθε, σαν έχασα τη δουλειά μου, ένιωσα τόσο δυστυχισμένη και τόσο άχρηστη. Δεν μπορούσα τίποτα να σκεφτώ. Τίποτα. Μονάχα ένα πράγμα στριφογύρισε στο μυαλό μου. Δεν θα μπορέσεις να κοιμηθείς. Δεν θα μπορέσεις να κοιμηθείς. Τότε πήγα και αγόρασα το Βερονάλ. Έβρεχε. Δεν το κατάλαβα παρά μονάχα όταν έφτασα στο καμαράκι μου του ξενοδοχείου και άρχισα να τρέμω γιατί έκανε κρύο και ήμουν μουσκεμένη ως το κόκαλο. Ακόμα και εκείνο το δόλιο ποτήρι που ανακάτευα το Βερονάλ ήταν εραγισμένο. Και το μυαλό μου δώσ' του εκεί. Γιατί να κοιμηθώ μονάχα μια νύχτα. Γιατί να μην κοιμηθώ μια και καλή για πάντα. Mm. Κάτι μέσα μου βαθιά επαναστατούσε. Χτυπούσε το αίμα μου την ώρα που άδειαζα το σολινάριο ολόκληρο μέσα στο ποτήρι. Όμω τίποτα δεν υπήρχε. Μητε ανάμνηση, ούτε ελπίδα. Ούτε το παραμικρό καρφάκι από που θα μπορούσα να πιαστώ. Τόσο νέα και τόσο απελπισμένη. Απελπισμένη. Ξοφλημένη πριν ακόμα αρχίσει η ζωή μου. Έσβησα το φως. Έκλεισα τα μάτια. Βαστούσα το ποτήρι και άξαφνα άκουσα κάτι, κάτι σαν πέτρα να χτυπάει στο παράθυρο. Κάτι έπεσε μέσα στο δωμάτιο. Άφησα το ραγισμένο ποτήρι, άναψα το φως, έτρεμα. Ένα μπουκέτο ήταν από κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα χαρτί με μια μονάχα λέξη. Αύριο. Τότε κατάλαβα πως δεν μπορούσα να πεθάνω χωρίς να μάθω ποιο είχε γράψει αυτό το αύριο. Αποκοιμήθηκα με αναμένο το φως. Με τα τριαντάφυλλα στην αγκαλιά μου τα πρώτα που λάβαινα στη ζωή μου και με εκείνο τον καλό λόγο να με διαπερνάει σαν άλλη γλυκιά βροχή. Αύριο, αύριο. Το πρωί σαν ξύπνησα. Σαν ξυπνήσατε, βρήκατε κάτω από την πόρτα σας μια καρτέλα μπλε που έλεγε «Μη χάνετε την πίστη σας στη ζωή. Σας περιμένουμε». Εσείς? Εγώ. Μα γιατί? Δεν σας γνωρίζω. Δεν σας είδα ποτέ μου. Πώ μπορούσατε να, να ξέρετε. Είναι ένα γραφείο πληροφοριών. Όταν έμαθα πω χάσατε τη δουλειά σα και σα είδα να περπατάτε χωρί να νιώθετε τη βροχή, κατάλαβα πω έπρεπε να σα ακολουθήσω. Σε ό,τι αγαπάτε περισσότερο, πέστε μου, ποιο είστε. Και τι σπίτι είναι τούτο εδώ που όλα φαίνονται τόσο φυσικά και τόσο εξωφρενικά συνάμα. Τώρα αμέσω θα το μάθετε. Αλλά σα παρακαλώ, μην το παίρνετε τόσο τραγικά. Χαμογελάστε. Χαμογελάστε. Και το πιο σοβαρό πράγμα μπορεί να υποθεί με ένα χαμόγελο. Έχετε ακούσει για τον δόκτορα Άριελ. Όχι. Το όνομά του μόνο πριν από λίγο. Αυτό είναι ο ιδρυτή του του έργου. Άνθρωπο με τεράστια περιουσία και με σπουδαία φαντασία που υποστηρίζει ότι μπορούμε να φτάσουμε στην ελεημοσύνη από το δρόμο τη ποιήση. Από τότε που έγινε ο κόσμο, σε όλε τι χώρε υπάρχει οργανωμένη η αγαθοεργία. Άλλοι προσπαθούν να την παρουσιάσουν με το μαντία τη δικαιοσύνη. Άλλοι τη δέχονται σαν κάτι αναγκαίο. Άλλοι ακόμα την εκμεταλλεύονται σαν οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Ωστόσο, πριν από το δόκτωρα Άριελ, κανένα δεν είχε σκεφτεί να την κάνει ωραία τέχνη. Α, ώστε αυτό ήταν όλο. Φιλανθρωπική οργάνωση. Ευχαριστώ, κύριε. Δεν γύρεψα ποτέ μου η λίμωση. Μην εκνευρίζεστε. Δεν πρόκειται να σα προσφέρουμε άσυλο και τεμάχιο άρτου. Αυτό που προσπαθούμε εδώ είναι να σα προσφέρουμε το αγαθό για την ψυχή. Για την ψυχή? Με τι αρρώστιε του κορμίου ασχολούνται πάρα πολύ. <συλίδε> Όμω ποιο συλλογίστηκε ποτέ αυτού που πεθαίνουν χωρί μια ωραία ανάμνηση. Ποιο συλλογίστηκε αυτού που δεν είδα να πραγματοποιείται ούτε ένα του όνειρο, ή αυτού που δεν ανατρίχιασαν από το δέο του μυστηρίου και τη πίστη. Δεν ξέρω αν αρχίζετε να βλέπετε τώρα πιο καθαρά. σω κάτι να βλέπω. Όμω αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώ εφαρμόζονται όλα αυτά. Θα το καταλάβετε αμέσω. Θυμάστε εκείνο το φάντασμα που παρουσιαζόταν έξι Σάββατα συνέχεια στον ερυπωμένο πύργο των Μενεξέδων. Ακούτε εκεί, στη γειτονιά μου ήταν. Τρει μήνε ολάκερου, άλλη κουβέντα δεν γινόταν στο εργοστάσιο. Μα! Και λοιπόν τι λέγανε. <χει> Πολλά και διάφορα. Άλλοι πω ήταν φαντασίε, άλλοι πω το είχαν δει με τα μάτια του. Πολλοί γελούσαν, ευριασμένα ωστόσο. Και τη νύχτα άλλοι αναθυμόνταν παλιέ ιστορίε με καταδικασμένε ψυχέ. Ψυχέ! Έλεγαν ψυχέ! Σε μια γειτονιά που για άλλο δεν μπορούσαν να μιλήσουν παρά για του αριθμού, τρει ολόκληρου μήνε απασχολήθηκαν και ανησύχησαν για την ψυχή. <χει> να λοιπόν, ένα όφελο. <χει> ναι, αλλά αλλά δεν γίνεται εσεί να πιστεύετε ότι το φάντασμα εκείνο παρουσιάστηκε στα αλήθεια. Και πώ να μην το πιστέψω, αφού το φάντασμα ήμουνα εγώ. Εσεί. <laughs> σα παρακαλώ, πιστέψτε μου, πω σα μιλάω σοβαρά. Και σα ρωτώ. Δεν νομίζετε πω το να σπείρει κανεί μια ελπίδα είναι τόσο σοβαρή δουλειά όσο και να σπείρει στάρι. Ειλικρινά όχι. Μπορεί ίσω να είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, όμω δεν βλέπω γιατί θα ήταν και χρήσιμο. Αλήθεια. <laughs> 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 Τότε για πέστε μου. Θα βρισκόσαστε εσείς εδώ αυτή τη στιγμή αν εγώ δεν είχα παίξει χτες βράδυ. Συγγνώμη. Αν ρίχνατε μια ματιά στο αρχείο μας θα μένατε κατάπληκτοι από το τι μπορεί κανείς να κατορθώσει με λίγη φαντασία. Βασιζόμενος βέβαια και στη φαντασία των άλλων. Και για πέστε μου. Ένα τυρολέζο που πέρασε από εδώ με φωνέ και με κάτι σκυλιά. Μπα, μπα, μπα. Αυτό είναι ρασιτέχνη. Δηλαδή τι κάνει. Τρέχει και κρύβεται στα βουνά και αμολάει κουνέλια και. και χάνει σκυλιά είναι προστάτη των φτωχών κυνηγών. Α, έτσι. Και ένα ζητιάνο που μπήκε ολομιστήριο με ένα μαργαριταρένιο περιδέρο και άλλα κλειψημένα. Α, Ο κλέφτη των κλεφτών. Αυτό είναι πολύτιμο συνεργάτη. Σωστό Κασομέρη. Κασομέρη, δηλαδή. Ναι, δηλαδή έχει ειδικευτεί στα παιδιά που βγαίνουν από το αναμορφωτήριο, δίχω να έχουν αποβάλει ορισμένε κακέ συνήθειε, όπω τη κλεψιά, α πούμε. Ο συνεργάτη μα λοιπόν τα ακολουθεί. Και όταν εκείνα κλέβουν, αυτό από πίσω με τη σειρά του. Κλέβει τα κλεμμένα. Ακριβώ. Τα κλεμμένα γυρίζουν στου κατόχου του. Και ο κλεφταράκο λαβαίνει μια μικρή καρτούλα που λέει: Σε παρακαλούμε, ναι, μην το ξανακάνει, γιατί μα εκθέτει. Καμιά φορά το κόλπο είναι αποτελεσματικό. Θα μ' άρεσε να δω τα αρχεία σα. Θα έχουν ιστορίε συγκινητικέ. Μπα, μην το πιστεύετε. Οι πιο συγκινητικέ είναι συνήθω οι πιο απλέ. Να, όπω η περίπτωση του δικαστή Θάμπαλ. Αυτό ήταν το αριστούργημά μα. Μπορώ να το μάθω. Γιατί όχι. Ένα βράδυ ο δικαστή Τάμπαλ θα υπόγραφε μια θανατική καταδίκη. Είχε κιόλα υπογράψει κάμποση στη ζωή του, το χέρι του δεν έτρεμε. Όλοι ξέραμε πω ούτε με παρακάλια ούτε με δάκρυα θα καταφέρναμε τίποτα. Ο δικαστή ήταν ανέστητο στον ανθρώπινο πόνο. Ωστόσο αισθανόταν μεγάλη τρυφερότητα για τα πουλιά. Αντίκρι στο ανοιχτό παράθυρο, ο δικαστή έγραφε ήσυχα την απόφαση του. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να τραγουδάει ένα ειδόν. και ήταν σαν πως έτσι άξαφνα να ακουγόταν ο παλμός από την καρδιά της νύχτας. Και εκείνο το πέτρινο χέρι πήρε να τρέμει. Και η απόφαση έμεινε δίχως υπογραφή. Α, μα όχι, όχι κι αυτό παραπάει. Δεν θα μου πείτε ότι εκείνο το αειδόνι είσαστε πάλι εσείς. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έφτασα τόσο ψηλά. Έχουμε όμω κάποιον που μιμείται θαυμάσια τα πουλιά. Κάποια φορά τι νύχτε του καλοκαιριού τον στέλνουμε στον κήπο του δικαστή Θάμπαλ να τραγουδήσει πάλι σε ένδειξη ευγνωμοσύνη. Βλέπετε <laughs> λοιπόν πόσο είναι όλα καθαρά. Όλα. Αυτό που ακόμα δεν κατάλαβα είναι γιατί πρέπει να κρυβόσαστε σαν να κάνετε κάτι κακό, κάτι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο αυτό που κάνουμε και α είναι για καλό. Κανένα νόμο δεν μα επιτρέπει να παραπλανούμε του δικαστέ. Α είναι και με ένα τραγούδι αειδονιού. Και τώρα σκεφτείτε το. Εδώ έχετε σπίτι. Φίλου καλού και μια όμορφη δουλειά. Λοιπόν, θέλετε να μείνετε μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Μα τι μπορώ εγώ να κάνω. Η πιο ανάξια. Η τελευταία των τελευταίων. Είχα βαρεθεί να τα ακούω όλη ώρα στο εργοστάσιο. Δεν χρησιμεύω για τίποτα. Πρώτα απ' όλα να πιστέψετε πως χρησιμεύετε και τότε θα γίνετε χρήσιμοι. Μην φανταστείτε πως χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Είδατε κιόλα ότι πολλές φορές αρκεί ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα για να σωθεί μια ζωή. Και εσεί για να αρχίσουμε Έχετε ένα γοητευτικό χαμόγελο. σα ευχαριστώ. Καλοσύνη. Μια στιγμή σας. να εξηγηθούμε. Δεν είναι καλοσύνη, είναι διαπίστωση. Σα μιλώ σαν διευθυντή και το καθήκον μου είναι αυτό το χαμόγελο. Απογοητευτικό που είναι, να το κάνω χρήσιμο. Μπορεί ένα χαμόγελο να είναι χρήσιμο. Γιατί όχι. Έτυχε να περάσετε ποτέ από το πίσω μέρο των φυλάκων. Γιατί να περάσω. Είναι ένα μέρο τόσο θλιβερό, γεμάτο παλιοσίδερα και σκουπίδια. Κι όμως... Εκεί είναι κάγκελα και στα κάγκελα γατζωμένο ένα άνθρωπο πάντα μονάχο έχει μπροστά στα μάτια του αυτά τα παλιοσίδερα, τα σκουπίδια. Περάστε από εκεί αύριο το μεσημέρι. Κοιτάξτε στα κάγκελα και χαμογελάστε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ξαναπεράστε την άλλη μέρα, την ίδια ώρα και την άλλη. Δεν καταλαβαίνω. Η χειρότερη αγωνία τη φυλακή είναι το κενό. Αυτό κάνει το χρόνο ατέλειωτο. Όταν ο άνθρωπο εκείνο τη φυλακή δει το θαύμα να ξαναγίνεται Ακόμα και οι νύχτες θα του φανούν πιο σύντομες καθώς θα σκέφτεται αύριο το μεσημέρι. Mm. Λοιπόν, δέχεστε. Συνάδελφοι, ελάτε. Δώστε μου το χέρι. Συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ήμουν ασίγουρος. Μια στιγμή με συγχωρείτε. Εμπρός. Ελένη. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να έρθετε. Και φέρετε μου και αυτό τον κύριο. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Ποιο? Αυτό που κάνει τα πουλιά. Ποιο? Ποιο... Α, γι... γι' αυτό λέτε που ακούγεται. Α, μπα, 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 μπα. Ο δικό μα είναι καλύτερο. Σωστό καλλιτέχνη. Αυτό που ακούτε είναι αηδόν ή αληθινό. <ΣΣ1> ελάτε, ελάτε, ελάτε κι εσεί κύριε. Εντάξει ελάτε. λοιπόν. Εντάξει. Η δεσπινή μένει μαζί μα. Ε, Επιτέλου, συγχαρητήρια. Δώστε τη στο δωμάτιο πάνω από τον κήπο και συστήστε την σε όλου. Μάλιστα κύριε Διευθυντά. Από εδώ, Δεσποινής. <χ> μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Μπαλμπόα. Φερδινάνδο Μπαλμπόα. Φαντάζομαι ότι η γραμματεύστα σας σα κατατόπισε. Είσαστε πιο ήσυχο. Ομολογώ πω τα χρειάστηκα. Τώρα πια, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό αυτό που με έκανε να έρθω εδώ, θα είχα ωρέξει να γελάσω. Μα έχει στεγνώσει ο λαιμό μου. Αν είναι μονάχα αυτό, γρήγορα διορθώνεται. Ουίσκι, κονιάκ, <χ> 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 Οτιδήποτε υγρό ευχαριστώ. Όταν ο δόκτωρ Άριελ μου έδωσε αυτή τη διεύθυνση, ομολογώ ότι ερχόμουν χωρί σπουδαίε ελπίδε. Ύστερα όμω από ό,τι άκουσα και από ό,τι είδα, βλέπω ότι είχε δίκιο να με στείλει. Αν κάποιο μπορεί να με σώσει, αυτό θα είσαστε εσεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σα ακούω. Η ιστορία αρχίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε μια οικογένεια ευτυχισμένη, όπου όμω η δυστυχία χύθηκε άξαφνα και απλώθηκε τόσο ώστε μέσα σε λίγα χρόνια να αφήσει μονάχου στον κόσμο τον παππού, τη γιαγιά και έναν εγγονό. Ο φόβος να χάσουμε και τούτο το τελευταίο που μας απόμενε μας έκανε να το παραχαϊδέψουμε το παιδί. Και αυτό βέβαια μεγάλωσε. Έπιασε φιλίες ύποπτε. Νύχτες ολόκληρες δεν γύριζε σπίτι. Έκανε χρέη και στα χαρτιά. Κάποια μέρα εξαφανιζόταν κάποιο διαμαντικό της γιαγιάς. Τρελόπεδο έλεγε εκείνη μια να βγει γύρισε σπίτι με βλέμμα θολό και φωνή αγνώριστη. Τον τζάκωσα να σπάζει το σιρτάρι του γραφείου μου. Έγινε κάτι που δεν θα ήθελα να το θυμάμαι. Με έβρισε. Έφτασε στο σημείο να σηκώσει χέρι απάνω μου. Τότε, μόλο τον πόνο που ένιωθα, τον χτύπησα στο πρόσωπο και τον πέταξα στο δρόμο. Δεν ξαναγύρισε. Ποτέ. Η μόνη του αρετή ήταν πάντα η υπερηφάνεια. Όταν αποφασίσαμε να τον γυρέψουμε, Είχε μπαρκάρει ναύτη σε φορτηγό και είχε φύγει από τον Καναδά. Mm -hmm. Πάνε από τότε 20 χρόνια. Σύμπλεγμα αδικίας. Μπορώ να σημειώσω 20 χρονών. Τύψεις. Όχι, όχι. Ήταν η χειρότερη νύχτα της ζωής μου, αλλά αν ξαναγινόταν τέτοιο πράγμα, πάλι το ίδιο θα έκανα. Ο καιρός που πέρασε μου έδωσε δίκιο. Μάθατε τίποτα γι' αυτόν. Μακάρι να μην εμάθαινα. Από τις χαρτοκλοπές κατέληξε στο λαθρεμπόριο και στις απάτες. Από τους καυγάδες της γειτονιάς έφτασε στις πλαστογραφίες με το πιστόλι στην τσέπη. Επαγγελματίας κακοποιός αυτό έγινε. Βέβαια η γιαγιά εξακολουθεί να μην ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Mm -hmm. Όμως το σπίτι μας καταστράφηκε. Το πιάνο έμεινε κλειστό. Η πολυθρόνα με την πλάτη γυρισμένη στο παράθυρο. Και βαριά σιωπή τόσων και τόσων χρόνων ήταν για μένα η πιο αμήλικτη κατηγόρια. Τέλος, έφτασε στα χέρια της ένα γράμμα από τον Καναδά. Oh, μα πού είχατε το μυαλό σας. Δεν μπορούσατε να εμποδίσετε αυτό το γράμμα να πέσει στα χέρια της. Μα δεν ήταν το γράμμα του κακοποιού. Ήταν το γράμμα του εγγονού που μετάνιωσε και γύρευε συμφιλίωση με τις ωραίες αναμνήσεις και τις ωραιότερες υποσχέσεις. Oh, συγγνώμη, βιάστηκα. Όχι, όχι, τώρα βιάζεστε. Το γράμμα εκείνο ήταν ψεύτικο. Εγώ μονάχος μου το είχα γράψει. Εσείς. Τι να κάνω. Η γρίουλα μου έσβηνε μέρα με τη μέρα. Με εκείνες τις σελίδες ξανά το πιάνο. Ξαναγύρισε η πολυθρόνα και έβλεπε πάλι στο περιβόλι. Όχι και πολύ πρωτότυπο, αποτελεσματικό ωστόσο. Ζωτικόν ψευδός. Έπειτα. Α, έπειτα δεν υπήρχε άλλη λύση παρά να συνεχίσω το ψέμα. Η γιαγιά απαντούσε ευτυχισμένη. Κάθε δυο-τρει μήνε έφτανε γράμμα από τον Καναδά. Καταλαβαίνω. Το παιχνίδι είχε ενδιαφέρον. Πότε ο εγγονός μου βραβευόταν στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, πότε πήγαινε ταξίδι με το έλκυθρο στα δάση από έλατα ή στι απέραντε λίμνε. Άλλοτε έκανε τα εγγένεια στο γραφείο του του αρχιτέκτονα. Έπειτα ερωτευόταν ένα υπέροχο κορίτσι. Τέλο, όσο και να προσπάθησα να τραβήξω τον αραβόνα σε μάκρο, κατέληξα να του παντρέψω. Οι γυναίκε Όλο πιο πολλά γυρεύουν. Και τώρα.